Λοιπόν, άπειρα, άπειρα περιστατικά. Το τελευταίο πριν 2 μέρες μου έμεινε το αυτοκίνητο εντελώς, ακινητοποιήθηκε σε κάτι ερημιές στην Αρτέμιδα και είχα να πάω σε ένα ραντεβού, οπότε κάλεσα τον κόσμο με τους οποίους είχα ραντεβού εκεί που μου έμεινε το αυτοκίνητο και περιμέναμε όλοι μαζί την οδική. Για ευημερία για όλους. Το εννοώ. Εμάς δεν μας νοιάζουν οι λίγοι προνομιούχοι, μας νοιάζουν όλοι. Ναι, παίζω πολλά χρόνια βόλεϊ και τα τελευταία χρόνια beach volley και γενικά λατρεύω τον αθλητισμό. Περνάω αρκετή, κυρίως στο Instagram. Είναι υπερβολικά ειλικρινής. Μειονέκτημα, όπως φάνηκε, ήταν το πώς χειριστήκαμε γενικά την απλή αναλογική και τώρα είναι δόση ειλικρίνειας αυτό που λέω. Από ξένα είναι το My Way του Sinatra και τρελαίνομαι για τους στίχους και από ελληνικά θα πω ότι είναι όλα τα τραγούδια της Βύσης. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι το κοτόπουλο με μπάμιες, ντρέπομαι. Θα πάω μάλλον, ακόμα δεν έχω κλείσει γιατί περιμένω να δω το αποτέλεσμα των εκλογών, θα πάω μάλλον η Ικαρία που πάω κάθε χρόνο και στο Πάλαιο. Λοιπόν, θα έβγαινα και για φαγητό και για ποτό με τη Σοφία τη Ζαχαράκη. Έβγαινα και με τον Μανώλη τον Χρυστοδουλάκη και με τη Βάσια την Αναστασίου. Είδατε, μένω στην Ανατολική Αττική. Έβαλα τα κλάματα από συγκίνηση. Πραγματικά ήταν η άμεση μου αντίδραση. Είναι ο Άγιος Στέφανος και γενικά ο Δήμος Διονύσης, από όπου μένω, κατάγομαι και εκεί γεννήθηκα, έχω περάσει όλα τα χρόνια της ζωής μου. Βρισκόμουν σπίτι μου με πάρα πολλούς φίλους, τους οποίους δεν τους είχα δει όλο το προηγούμενο διάστημα και την οικογένειά μου. Αρχικά να πάνε στην κάλπη. Ακόμα και να θέλουν να πάνε για μπάνι, η θάλασσα θα είναι και εκεί μισή ώρα αργότερα. Και δεύτερον, ότι αποφασίζουμε τώρα για τις ζωές μας και δεν έχουμε μάθει να κάνουμε χάρες σε όσους μας θέλουν αμέτωχους. Αγαπημένη σειρά είναι το Homeland. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε, είναι τέλειο.